ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια. Και ιδιαίτερα τα τελευταία 8 χρόνια συγκροτήθηκε γύρω από την αντίσταση με τους πολίτες του Βελανδρίου και την πρώτη κάθοδό μας το 2006, τη δεύτερη το 10, τώρα το 14. Ο αγώνας αυτός δικαιώνεται ουσιαστικά, στέφεται με επιτυχία και βραβεύεται από την πλειοψηφία των πολιτών του Βελανδρίου που είδαν και βλέπουν, συνειδητοποιούν ότι ο κόσμος που συσπηρώθηκε στην αντίσταση με τους πολίτες του Βελανδρίου δίνει εγγυήσεις ότι θα δουλέψει και από τη Δημοτική Αρχή, από θέσεις Δημοτικής Αρχής για τα δικαιώματα των πολιτών, σεβόμενος το δικαίωμα στην εργασία, τα δικαιώματα στην υγεία, την παιδεία, το περιβάλλον, σε μια ζωή με αξιοπρέπεια, σε μια ζωή που θα πραγματικά θα ανταποκρίνεται σε αυτό που απαιτεί σήμερα ο πολίτης. Αυτά λοιπόν συνδυασμένα με την γενικότερη προσπάθεια ανατροπής των δεδομένων στην χώρα μας και μέσα από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και των περιφερειακών δίνουν μια καινούργια ελπίδα σε όλους όσους πάλεψαν και δούλεψαν για αυτή την υπόθεση. Θα στηριχθούμε στους εργαζόμενους του Δήμου Χαλανδρίου, θα στηριχθούμε στη δικιά τους εμπειρία, στους εθελοντές που έχουν μια μεγάλη παρουσία και δράση εδώ στο Χαλάνδρι και παράδοση, θα στηριχθούμε στην επικοινωνία με τις συλλογικότητες από τις γειτονιές, στις ομάδες και επιτροπές πολιτών, θα στηριχθούμε σε όλο τον κόσμο που είδε την ανάγκη ανατροπής και συσπηρώθηκε γύρω από μας, ανατροπής ενός κατεστημένου το οποίο υπηρέτησε επιχειρηματικά συμφέροντα, το οποίο ετοιμαζόταν να ξεπουλήσει τις όποιες εκτάσεις έχουν απομείνει στο Χαλάνδρι, ελεύθερες και αδόμητες, ενός κατεστημένου που δυστυχώς για πολλά χρόνια είχε την εξουσία στο Δήμο μας. Σήμερα λοιπόν αυτό ανατρέπεται, δημιουργείται μια καινούργια ελπίδα, δημιουργούνται προοπτικές που μαζί με τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και στο Χαλάνδρι και στη χώρα ολόκληρη.